Με τέσσερις δικές του παραγωγές και τρεις μικρότερες αλλά σημαντικές δράσεις και πλήθος μετακλήσεων και φιλοξενιών, το ΔΠΘ Καβάλας ανοίγει τη δεύτερη καλλιτεχνική περίοδο μέσα στο 2018. Άγρυπνο και ανήσυχο όπως πάντα, δίνει τη δυνατότητα σε δύο νέους δημιουργούς να δοκιμάσουν και να ξαναδοκιμάσουν τις δικές τους δυνάμεις στο θέατρο και ταυτόχρονα ανεβάζει στη σκηνή την βιογραφία του πατρογονικού, της Μάγκης Κρυθαρέλη. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο που μιλά για ένα σπίτι ηλικίας 115 ετών. Και γίνεται η αφορμή και η αιτία να βιογραφηθεί μια πόλη, η πόλη της Καβάλας. Ξεκινάμε από αύριο με μια συναυλία με τον Μιχάλη, με έναν μεγάλο ποιητή. Είναι ηθελημένο και θέλαμε να ξεκινήσουμε έτσι, δεν είναι τυχαίο. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη συναυλία του Μιχάλη και για τα ποίηματα του Καρούζου. Θα μιλήσουμε για όλες τις δουλειές σιγά σιγά αναλυτικά. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε πρώτα είναι τη πρόνοια που έχει το ΔΠΘ να δίνει το γήπεδο, να δίνει τη δυνατότητα, να δίνει την ευκαιρία σε νέους δημιουργούς, σε ανθρώπους που επαγγελματικά ασχολούνται με αυτό τον χώρο που λέγεται θέατρο, νέα παιδιά που ξεκινούν, που έχουν σπουδάσει την τέχνη τους, να τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν το πρώτο τους και το δεύτερο βήμα. Το πνεύμα, την διάθεση αλλά και τις δράσεις που το ΔΠΘ Καβάλας θα αναπτύξει αυτούς τους τέσσερις μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι και αρχές Μαΐου, μέχρι και τις 6 Μαΐου, θεωρώ ότι είναι μία ακόμη σημαντική στιγμή για το ΔΠΘ Καβάλας με τις 7 παραγωγές, εκ των οποίων οι 4 είναι μεγάλες, με τις 17 στο σύνολο των δράσεων που θα αναπτύξει αυτό το τετράμινο, με τις παρουσιάσεις βιβλίων, με τις συναυλίες και γενικότερα με τις φιλοξενίες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα. Εγώ εκείνο το οποίο έχω μόνο να πω είναι το ότι το ΔΠΘ καθημερινά εισπράττει τον σεβασμό των πολιτών της πόλης της Καβάλας, του Δήμου, της ευρύτερης περιοχής του νομού, αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας, δείγμα, αν θέλετε, τις προσπάθειες που γίνεται σε καλλιτεχνικό επίπεδο από τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Γόνη, αλλά ενδεχομένως και σε διοικητικό επίπεδο από την παρούσα διοίκηση. Η βιογραφία του πατρογονικού, όπως είπε και η Δήμαρχος, είναι η ιστορία του πατρικού μου σπιτιού, το οποίο είναι 115 χρόνων. Είναι ακμαίο μέχρι σήμερα, κατοικείται ανελιπώς όλα αυτά τα 115 χρόνια και σήμερα είναι ένα σπίτι που έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, ενώ δεν ξεκίνησε έτσι φυσικά. Ένα υπεραιωνόβιο σπίτι είναι ένα παλίμψιστο, δηλαδή η ιστορία του είναι γραμμένη πάνω του σε πολλές στρώσεις. Αν θελήσεις, αν έχεις το ενδιαφέρον, την επιμονή και την επιμέλεια να σκύψεις πάνω από αυτό το παλίμψιστο, τότε θα μπορέσεις να διακρίνεις τα ίχνη από όλες τις τεχνικές, τις τεχνοτροπίες, τους νεωτερισμούς που αφομοίωσε στη διάρκεια αυτών των πολλών δεκαετιών της ζωής του. Η δική μας παράσταση λέγεται Frida Kahlo, Viva la Vida, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έργο που αφορά τη σπουδαία αυτή ζωγράφου. Είναι μια γυναίκα σπουδαία, πολύ σημαντική, όχι μόνο για την τέχνη. Η στάση ζωής της ήταν απίστευτη και πραγματικά αποτελεί έμπνευση για τον οποιονδήποτε ξέρει έστω και λίγα πράγματα για αυτήν. Είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα το οποίο της κόστισε τη σωματική της ακαιρεότητα και παρόλα αυτά αντιμετώπισε τα πράγματα με τόση γενναιότητα και με τέτοιο τσαμπουκά που είναι έμπνευση για όλους μας. Το Viva La Vida προέρχεται από τον τελευταίο της πίνακα, είναι αυτός που βλέπετε μέσα στο έντυπο. Να πω για αυτά τα 16 τραγούδια ότι γράφτηκαν στην Καβάλα, ηχογραφήθηκαν στην Καβάλα, ενορχιστρωθήκανε στην Καβάλα. Οι συντελεστές είναι κυρίως καβαλιώτες. Κάνα δύο φίλοι ήρθαν από Θεσσαλονίκη. Επιμελήθηκε η έκδοση από έναν φίλο που έχει σχέση με την ΚΑΠΑ εκδοτική, του Γιάννη Τζίγκα. Οπότε είναι μια καθαρά καβαλιώτικη, έτσι, γιατί νομίζω ότι και γι' αυτό επιλέγω και ζήτησα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία να παρουσιαστούν στο χώρο της πόλης μας, πολύ ωραίο χώρο, αυτό το θέατρο λίγο που έχω πάει πλέον σαν, όχι σαν θέατης, αλλά το βλέπω από την άλλη πλευρά.